Για τον ομό τρόπο με τον οποίο ο Ερντογάν επιχειρεί εκβιαστικά, σχεδόν με το έτσι θέλω να επιβάλλει λύση δύο ανεξάρτητων κρατών στην Κύπρο, θα μιλήσουμε τώρα με τον Μιχάλη Γνατίου. Μιχάλη. Ναι, καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα πιο πολύ για την Κύπρο. Οι πληροφορίες που λαμβάνει η κυπριακή κυβέρνηση είναι πολύ άσχημες. Όταν η Ερντογάν εκβιάζει τη Λευκοσία στον ύψιστο βαθμό και βεβαίως γνωρίζει πως δεν υπάρχει δύναμη που θα τον σταματήσει, ειδικά οι Ευρωπαίοι που είναι μόνο στα λόγια. Ο Ερντογάν απαιτεί τώρα από τον πρόεδρο Αναστασιάδη η κυριαρχική ισότητα στο χέρι. Πριν δηλαδή ξεκινήσουν οι νέες διαπραγματεύσεις και στη Λευκοσία μιλούν για τον απόλυτο εκβιασμό. Τι σημαίνει αυτό όμως? Στην ουσία πάλι δύο κράτη, καθώς απαιτεί για τα κατεχόμενα και τις ελεύθερες περιοχές ίσο διεθνές καθεστώς. Είναι Γιάννη πέραν και της Ομοσπονδίας. Γι' αυτό έχουν ενταθεί επαφές με τους Αμερικανούς, με τις Βρυξέλλες αλλά και με τους Ρώσους, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι ανεξάρτητα από τη σχέση τους με την Τουρκία υποστηρίζουν παραδοσιακά την Κύπρο. Ναι. Υποστηρίζουν την Κύπρο στο Κυπριακό πάρα πολύ, ιδιαίτερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Χρυστοδουλίδης, μίλησε με τον Λαυρόφ, μίλησε με τον Πορέλ και ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένεται να έχει ξανά επαφές με τους Αμερικανούς, όπου δραστηριοποιούνται αρκετοί παράγοντες εδώ. Αναμένουμε πάντως μια νέα συνομιλία του κ. Χρυστοδουλίδη με τον Άντωνι Πλίκεν, τον Υπουργό Εξωτερικών. Επίσης, σημαντικοί βουλευτές έστειλαν κοινή επιστολή στον κ. Πλίκεν, ενώ είναι αναμειγμένο στις προσπάθειες στο βαρύ πυροβολικό ο γερουσιαστής Ρόμπερ Μενέντες, ο οποίος θα συζητήσει τη νέα εισβολή του Ερντογάν στα κατεχόμενα στο πιο υψηλό επίπεδο. Μπορεί δηλαδή να μιλήσει και με τον πρόεδρο Βάιντεν. Ναι, ναι. Σίγουρα με τον Υπουργό Εξωτερικών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναμένεται να συνομιλήσει με ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόεδρους και πρωθυπουργούς, ενώ συνεχίζεται η ενημέρωση προς την Ουάσιγκτον, ελπίζοντας ότι ο πρόεδρος Βάιντεν θα απευθυνθεί ο ίδιος με κάποιο τρόπο προς τον Ερντογάν. Ας μην έχουμε αυταπάτες, Γιάννη. Μόνο ο αμερικανικός παράγοντας θα μπορούσε να σταματήσει την υλοποίηση των αποφάσεων του Ερντογάν στην Αμόχωστο και γενικά στην κατεχόμενη Κύπρο. Μόνο ο αμερικανικός παράγοντας κάνουμε... γιατί συμπεριφέρεται σαν ταΐς στην περιοχή ο Ερντογάν, με έναν τρόπο πρωτόγνωρο. Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα. Βεβαίως μπορούν να βοηθήσουν και οι Ρώσοι. Αλλά και αυτόν η σχέση με τον Ερντογάν δεν είναι το τελευταίο διάστημα, όπως μας είπε και ο Θανάσης πολλές φορές καλές. Πάντως δεν γνωρίζουμε αν είναι διατεθειμένοι οι Αμερικανοί να μπουν δυναμικά σε αυτό το παιχνίδι του Κυπριακού και να συνετίσουν τον Ερντογάν. Επαναλαμβάνω, για να μην έχουμε, όπως είπα παραπάνω, αυταπάτες, αυτή τη στιγμή δεν ακούει κανένα Ερντογάν, μόνο τον εαυτό του. Αποφασίζει δηλαδή, διατάζει και υλοποιεί. Γι' αυτό περιγράφουμε την κατάσταση όπως είναι, με μελανά χρώματα. Σύμφωνα με την αποκάλυψη της Εθνικής Φιλελεύθερος, ο Ερντογάν διεμήνησε τα εξής. Είτε η ελληνοκυπριακή πλευρά θα αποδεχθεί την κυριαρχική ισότητα και μάλιστα, όπως είπαμε πριν από τη διαπραγμάτευση, είτε η Άγκυρα θα προχωρήσει στην επιβολή νέων τετελεσμένων, παραπέμπει στην Αμόχωστο, παραπέμπει στο φυσικό αέριο και βεβαίως στα δύο κράτη. Είναι επιβεβαιωμένη αυτή η πληροφορία, Γιάννη. Είναι μάλιστα γενναιόδωρος. Άρα το τραβάει στα άκρα μας. Ναι, ναι, είναι και γενναιόδωρος, όπως είπα. Λέει στη Λευκοσία ότι δεχτείται κυριαρχική ισότητα για να μην επιμείνω στα δύο κράτη, αλλά δεν υπάρχει διαφορά. Ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι τα περιθώρια για τη Λευκοσία είναι ελάχιστα. Και εδώ τίθεται ξανά το ερώτημα: τι θα πράξει η Αθήνα, τι θα κάνει και πριν από την 20η Ιουλίου, πριν δηλαδή από την άφιξη του Ερντογάν στα κατεχόμενα, αλλά τι θα πράξει και μετά. Διότι δεν είναι δυνατόν να βάλετε η Κύπρος από την Τουρκία και η Ελλάδα να παρακολουθεί, Γιάννη. Αυτά.